Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τηλεφωνική επικοινωνία με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρτ είχε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στο πλαίσιο των επαφών που έχει με ενόψει τη Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα συζητηθεί το σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τον κύκλο των επαφών του την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βον Ρομπάι. Η συζήτηση του Πρωθυπουργού με την Κριστίν Λαγκάρ αφορούσε την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της G20, τα μεγάλα θέματα που θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν για το μέλλον της Ευρωζώνης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τις τράπεζες, την εμβάθυνση της οικονομικής διακυβέρνησης, καθώς και θέματα που αφορούν το ελληνικό χρέος, την κατάσταση της οικονομίας της Ελλάδας, την έκτη δόση και την αξιολόγηση της Τρόικας. Κούρεμα του χρέου σημαίνει απόλυτη επιτήρηση, δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαριέτα Γιαννάκου, αναφερόμενη στις προτάσεις που εξετάζονται το τελευταίο διάστημα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μιλώντας στον Βήμα 99,5, η κυρία Γιαννάκου απέρριψε τα περί απώλειας εθνικής κυριαρχίας, αλλά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει καταφέρει να δείξει φως στην άκρη του τούνελ. Τη λύση συνήθως τη δίνει ο λαός, υποστήριξε η κυρία Γιαννάκου, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει είτε να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και να πάει σε εκλογές, ή να πει ότι μπορεί να κάνει κάτι και να το κάνει. Τάχθηκε όμως κατά των σεναρίων της κυβέρνησης. Αναφερόμενη στην πορεία της οικονομίας, η κυρία Γιαννάκου είπε ότι η κυβέρνηση υπέγραψε ένα μεμοράντουμ το οποίο δεν μπορεί να υποστηρίξει και δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει επιτήρηση και μάλιστα επιτήρηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συσσωρεύονται και πάλι στους δρόμους Θεσσαλονίκης στα σκουπίδια, καθώς ο Χιτά της Μαυροράχης παραμένει κλειστός και τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία συσκέπτονται από το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να συντονιστούν και να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποίησεών τους. Υπάρχει μια διάθεση για κλιμάκωση των κινητοποίησεων. Εξετάζουμε τρόπους για να συντονιστούμε καλύτερα, ώστε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων, ανέφερε ο αναπληρωτής γραμματέας της ΠΟΕΟΤΑ Μινάς Μοναστηρίδης. Την ώρα που το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών συζητείται στη Βουλή και πρόκειται να ψηφιστεί με διαδικασίες εξπρές έως την 5η 20 Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Από νωρίς το πρωί, αποκλεισμένα είναι τα Υπουργεία Οικονομικών, Γεωργίας, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το παράρτημα του Υπουργείου Εσωτερικών στην Οδό Ευαγγελίστριας, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι εργαζόμενοι έχτισαν έναν τοίχο έξω από την είσοδο της ΕΙΑΘ. Η κατάληψη στα κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών στο Σύνταγμα Νίκης και Καραγιώργης Σερβίας πραγματοποιείται από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών. Έφοδος στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης πραγματοποίησε τα ξημερώματα η αστυνομία έπειτα από πολλή ώρη ομοιρία καθηγητών από ομάδα φοιτητών. Φοιτητές μπήκαν στο γραφείο καθηγητών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, απαιτώντας να μην χαθεί η εξεταστική περίοδος, αλλά να βρουν οι καθηγητές τρόπο να γίνουν οι εξετάσεις. Οι καθηγητές αρνήθηκαν και οι φοιτητές τους έκλεισαν στο γραφείο τους, απαγορεύοντάς τους να βγουν. Η ένταση διήρκησε από τη μία περίπου το μεσημέρι μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ στη διάρκεια της δεν επιτράπησε στους καθηγητές ούτε καν να βγουν από το γραφείο τους για να πιούν νερό ή να πάνε στην τουαλέτα. Καθηγητής που τελικά δεν άντεξε την κατάσταση αυτή, σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε την αστυνομία και τον εισαγγελέα. Η αστυνομία πήγε, εισήλθε στο Πανεπιστήμιο, αλλά με παρέμβαση του Πρίτανη Ευριστίδη Στεφάνου δεν συνέλαβε κανέναν, απλά έμεινε στο χώρο για να τον περιφρουρήσει. Την επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων σε όλη τη χώρα εξετάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης στην περίπτωση που δεν εξορθολογιστούν οι τιμές στα πρατήρια που κατέγραψαν χθες ανωδικές τάσεις στον απόϊχο της απεργίας των εργαζομένων στα δηληστήρια. Το Υπουργείο αναφέρει ότι έχει ήδη έτοιμη την υπουργική απόφαση, σημειώνοντας πως θα προχωρήσει σε νέους ελέγχους σήμερα για να διαπιστωθεί εάν οι αυξημένες τιμές επιμένουν. Τα ηλεκτρικά κλιμάκια διαπίστωσαν την Τρίτη καπέλο μεταξύ 5 και 6 λεπτών στην τιμή της βενζίνης. Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, κ. Ξενίδης, έκρινε πως για την επιβολή ημί του πλαφών θα πρέπει να τηρηθεί στάση αναμονής για μια ημέρα μετά την αναστολή της απεργίας των εργαζομένων στα δηληστήρια. Απεργίας διαρκείας αναμένονται στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς οι δάσκαλοι θα προτείνουν στη συνεδρίαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας να προχωρήσουν σε πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Οι δύο μεγάλες παρατάξεις στον χώρο των δασκάλων, η ΠΑΣΚ και η ΔΑΚΕ, συμφώνησαν τελικά να προτείνουν στα μέλη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας απεργία διαρκείας. Η ΠΑΣΚ έχει ήδη ζητήσει απεργία διαρκείας στον κλάδο των δασκάλων, ενώ σήμερα και η ΔΑΚΕ ζήτησε με πρότασή της απεργιακές κινητοποιήσεις. Εκτός συνόρων τώρα, μια μέρα μετά το όχι του Κοινοβουλίου της διεύρυνσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Σλοβακία δέχεται τις έντονες πιέσεις της Ευρώπης για άμεση διευθέτηση του ζητήματος. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η Μπράτισλάβα θα επικυρώσει τη διεύθυνση του EFSF με τη στήριξη της αντιπολίτευσης εντός της ημέρας.
Σήμερα άλλωστε συναντώνται οι ηγέτες των κομμάτων της απερχόμενης Σλοβακικής κυβέρνησης με τον ηγέτη του Αντιπολιτευτικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Smer SD, για να συζητήσουν την υποστήριξη στην ενίσχυση του EFIS-F. Ψήφο εμπιστοσύνη θα ζητήσει ο Ιταλός Πρωθυπουργός μετά την καταψήφιση στο Κοινοβούλιο του απολογισμού του προϋπολογισμού του 2010 για την ανοιχτή διαφωνία στελεχών της κυβέρνησης του επί της οικονομικής πολιτικής. Η αδυναμία έγκρισης του απολογισμού οδήγησε σε παρέμβαση του Ιταλού Προέδρου Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, ο οποίος εξέφρασε την αμφιβολία του για την ικανότητα της κυβέρνησης να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για τη χώρα. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη θα ζητήσει πιθανότητα την ψήφο εμπιστοσύνη σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο. Η ψηφοφορία αναμένεται να γίνει εντός της εβδομάδας, πιθανότητα την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Σε περίπτωση που χάσει ο Καβαγιέρε, θα αναγκαστεί να παραιτηθεί. Στις πλούσιες γειτονιές του Upper East Side στο Μανχάταν μεταφέρεται η αγανάκτηση των Αμερικανών. Στην περιοχή διοργανώθηκε μεγάλη πορεία συμπαράστασης προς το κίνημα. Καταλάβετε τη Wall Street, η οποία δεν διοργανώθηκε ωστόσο από το κίνημα. Νωρίτερα, 129 διαδηλωτές συνελήφθησαν στη Βοστόνη σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά του κινήματος. Η πορεία που διοργανώθηκε από εργατικά συνδικάτα μετέφερε τις κινητοποιήσεις έξω από σπίτια πάμπλητων κατοίκων της περιοχής, όπως του δισεκατομμυρίουχου David Koch, του Rupert Murdoch, της News Corporation και του Διευθύνοντα Συμβούλου της JP Morgan, Jamie Down. Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται έντονη συννεφιά. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 2 μποφόρ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από την Εχνατία Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.